Τις ευχές του για καλή επιτυχία στο έργο του έδωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου και Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Κορινθίας Νίκος Πετρόπουλος στον Πάνο Μπεγλίτη, που αναβαθμίστηκε σε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καταρχήν, εύχομαι στον Πάνο τον Μπεγλίτη, το φίλο μου, καλή επιτυχία ως Υπουργός πλέον Εθνικής Άμυνας. Πιστεύω ο Παναγιώτης θα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια της κυβέρνησης για να βγει η χώρα από τη μεγάλη οικονομική κρίση και εν προκειμένου, όπως είπατε και εσείς κύριε Στεφανή, ως Υπουργός, πιστεύω θα βοηθήσει τον νομό Κορινθίας με τον τρόπο που αυτός γνωρίζει και όχι μόνο, γενικότερα, ως Υπουργός μπορεί να βοηθήσει και την Πελοπόννησο που σήμερα έχει πολλά προβλήματα και πρώτο θέμα είναι πλέον η ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της Κορινθίας εδώ στο νομό μας, γιατί σήμερα, κύριε Στεφανή, το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, όλοι πλέον το παραδέχονται και το βάζουν ως πρώτο θέμα, είναι η ανεργία. Η ανεργία για να χτυπηθεί πρέπει να έχουμε ανάπτυξη, πρέπει να έχουμε επενδύσεις και στο νομό Κορινθίας. Πιστεύω ότι ο Πάνος ο Μπεγλίτης αγαπάει τον τόπο του, αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει την Κορινθία και πιστεύω θα βοηθήσει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή, καθότι πλέον όλοι γνωρίζουμε ότι ο Υπουργός Μπεγλίτης είναι πολύ εργατικός. Τέτοια άτομα χρειάζεται σήμερα η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Το συντέλεσμα θα πάρει δημοψήφιση, να λέει ο Υπουργός. Δεν θα ήθελα σήμερα, κύριε Στεφανή, να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Περιμένουμε αυτό το διήμερο που γίνεται στη Βουλή για το ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι ο νέος Υπουργός των Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Βαγγέλης ο Βεντζέλος, δίνει μία μάχη στην Ευρώπη, έτσι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση. Εγώ το έχω τονίσει και το λέω και σήμερα πλέον, ότι όχι πάλι τα βάρη στους ίδιους ανθρώπους. Να πληρώσουν σε αυτή τη χώρα οι φοροφυγάδες. Να πληρώσουν αυτοί που έχουν λαϊλατίσει το δημόσιο χρήμα. Όχι άλλα βάρη στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.